Καλημέρα, γιατί μου κάνατε, πώς μου είσαστε, ελπίζουμε να είσαστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα είναι η κανονικά δεύτερη, γεμάτη τρίτη όμως μέρα μας εδώ στα Ζαγόρια. Οι γονείς μου σήμερα έχουν φύγει γιατί ήρθαν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, οπότε έχουν φύγει να πάνε εκεί που έπρεπε να πάνε. Και εμείς θα φύγουμε, εγώ, ο Αλέξανδρος και ο Βασίλης, ο ανιψιός μου, να πάμε να δούμε την Αρίστη και άλλα διάφορα έτσι ωραία πράγματα. Αλλά πρώτα θα πάμε να φάμε το πρωινό μας, να είμαστε έτοιμοι, χορτάτοι και να μπορέσουμε άνετα και ωραία να πάμε να κάνουμε την εκδρομή μας. Οπότε φύγαμε. Ο Αλέξανδρος εδώ. Πρώτη στάση σήμερα στις Κολυμπήθρες. Γιατί όμορφα που είναι. Έχει νερό, τρέχει νερό. Αρκετό νερό. Περίεργο. Θα πηγαίνουμε πρώτα στην Αρίστη, να σας δείξουμε το ποτάμι της Αρίστης, να το δούμε εκείνης που είναι πάρα πολύ ωραίο και μαγικό. Αλλά επειδή κοιμήθηκε ο Αλέξανδρος, είπαμε να τον αφήσουμε να κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Και ήρθαμε να δούμε τις Κολυμπήθρες. Θα σας δείξω και τη μεγάλη την Κολυμπήθρα που είναι εκεί πίσω. Θα σας δείξω λίγο και τις μικρές εδώ. Περιμένετε. Γιατί κρατώ και τον Αλέξανδρο στο ένα χέρι. Λοιπόν. Να και εδώ είναι κάποιες κολυμπήθρες. Και από εδώ έχει μια πάρα πολύ ωραία. Δείτε εδώ πέρα. Είναι το δρομάκι για να περάσεις, για να έρθεις. Δεν έχει περπάτημα, μην σας τρομάξει αυτό. Ορίστε και άλλη μια κολυμπήθρα εκεί. Είναι πάρα πολύ κοντά στο δρόμο, αλλά είναι μέσα στη φύση. Είναι πανέμορφα. Δείτε εδώ, έχει πάρα πολύ νερό. Για τέτοια εποχή, έχω την εντύπωση, τώρα δεν θυμάμαι καλά, ένα Νοέμβρη που είχα έρθει δεν είχε τόσο. Και δείτε από πού έρχεται το νερό από εκεί μέσα. Αλλά επειδή εγώ έχω τον Αλέξανδρο, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω αυτό εδώ. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ το καλοκαίρι όταν έχει ζέστη, κολυμπάει ο κόσμος. Και μόλις φτάσαμε στον. Βασικά είναι ο βοηδομάτης ποταμός απέναντι στην περιοχή της Αρίστης. Είναι μετά την Αρίστη. Είναι μεταξύ Αρίστης και. Πάμε. Πάπηγκο και Πάπηγκο. Και ήρθαμε εδώ να δούμε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και άμα δείτε τα νερά, εντωμεταξύ κάποιοι έχουν βάλει μαγιό και μπαίνουν. Εντωμεταξύ. Αυτά τα νερά τώρα πρέπει η θερμοκρασία τους να είναι, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι πάνω από 10 βαθμούς. Χαρά στα κουράγια τους, πώς μπορούν και οι κοπέλες είναι περισσότερες εντωμεταξύ, βλέπει. Ωραία μανούλα μου. Να πάμε να σας δείξουμε τι ωραία. Έχετε καταλάβει πάρα πολύ σωστά, είναι η επόμενη μέρα. Δεν σας τράβηξα τίποτα από χθες, γιατί γυρίσαμε από την Αρίστη, πήγαμε για φαγητό και μετά δεν βγήκαμε από το δωμάτιο. Καθίσαμε στο δωμάτιο, έριξα κάτι ύπνους απίστευτους και το ευχαριστηθήκαμε έτσι λίγο να ξεκουραστούμε. Και φεύγω τώρα να κατέβω να φάω το πρωινό μου και σήμερα θα σας ξεναγήσω στα πανέμορφα Γιάννενα, που νομίζω δεν πρέπει να σας τα έχω ξαναδείξει τα Γιάννενα. Συνήθως έρχομαι και κάθομαι εδώ, αλλά σήμερα θα κατέβουμε Γιάννενα γιατί θέλω να πάρω κάποια πράγματα και θέλω να σας τα δείξω κιόλας και θέλω να δω λίγο και την αγορά τους. Όχι ότι θέλω να ψωνίσω συγκεκριμένα πράγματα, θέλω να πάρω κάποια, απλά θέλω να δω λίγο και την αγορά, πώς είναι εδώ ο δρόμος με τα μεγάλα καταστήματα και όλα αυτά. Οπότε πάμε και εννοείται σας παίρνω μαζί.
Λοιπόν, ο μπαμπάς μου δεν θέλει να μας ακολουθήσει στα μαγαζιά, αλλά θα πάω στη λίμνη να σας αφήσω εγώ κάπου πάνω και κοιτάξτε που μας άφησε. Δηλαδή, λες και μου το κάνει επίτηδες τώρα. Αλλά δεν θα μπω. Δεν θα μπω, γιατί δεν ήθελα κάτι από σε φορά. Έχω μέσα σε μία ημέρα, ούτε μία ολόκληρη, μία μισή ημέρα, δει ότι δεν έχω δει τόσα χρόνια που έρχομαι στα Γιάννα. Δεν είχα μπει καταρχάς, εντάξει, στην αγορά και δεν την είχα δει τόσο καλά, την είχα δει μια φορά μόνο με το αυτοκίνητο καλά. Δεν είχα μπει ποτέ όμως μέσα στο κάστρο και δεν είχα έρθει στα μουσεία, δεν είχα έρθει να δω τους μιναρέδες. Τους έβλεπα από κάτω, από μακριά, από το καραβάκι, καθώς πήγαινα στο νησί. Από εδώ που είναι το Βυζαντινό είναι πιο ωραία από την άλλη, γιατί πήγαμε και στο άλλο. Παιδιά, είναι υπέροχα. Πρέπει να έρθετε και να μπείτε. Είναι εκπληκτικά, πάρα πολύ όμορφα. Δείτε εδώ. Τέλεια. Πάμε να σας δείξω και τη θέα. Και μετά να μπούμε και μέσα στο μουσείο. Να δω αν θα κάτσει και ο Αλέξανδρος, τέλος πάντων, όσο κάτσει και όσο προλάβουμε να δούμε. Δείτε εδώ τι ωραία. Δεν υπάρχει φίλτρο, να ξέρετε, σε αυτό που βλέπετε εδώ. Δεν έχω βάλει φίλτρο. Είναι ένα όνειρο. Είναι στην παλιά Εθνική Οδό, όπως πας για Γιάννενα προς Αθήνα, να το πούμε, μετά το χωριό Τέροβο. Θα δείτε αρκετά μετά το χωριό Τέροβο. Θα δείτε κάτι πινακίδες που γράφουν δεξιά λίμνη, δεν θυμάμαι. Θα το γράψω. Και δείτε πόσο ονειρικά είναι. Είναι πανέμορφα. Δεν υπάρχει φίλτρο. Είναι τα νερά γάλαζο μπλε. Εδώ είναι οι πηγές, καλά η καμερά μου, παιδιά. Εδώ λοιπόν είναι οι πηγές, καθίστε μην βλέπετε εμένα, να βλέπετε εδώ. Δεν κάνει. Του Λούρου ποταμού. Ρώτησε τον μπαμπά μου, δεν το ήξερα, είναι η αλήθεια, γιατί δεν κοίταξα καν την πινακίδα, απλά έστριψα. Είναι πανέμορφα, είναι τα νερά πράσινο γαλάνο μπλε, γαλάζο μπλε. Τι ωραία, έχει πολύ ωραία μέρη εδώ στην Ήπειρο.
παραδεισένια μέρη. Εδώ ξέρετε πώς μπορείτε να έρθετε. Όπως έρχεστε στα Γιάννενα, μπορείτε να βγείτε πιο σύντομα στην έξοδο. Βασικά βάλτε στο GPS σας πηγές Λουρποταμού να σας φέρει κατευθείαν. Να μην σας εξηγώ εγώ. Είναι πανέμορφα. Υπέροχα. Και ο Αλέξανδρος εδώ ξεσαλώνει τώρα. Γεια. Yeah. Ένα, πάρε εσύ την πέτρα. Μπράβο. Ένα, δύο, τρία. Τίποτα. Ένα, τίποτα. Πάρε εσύ την πέτρα αυτή. Ένα, δύο, τρία. Μπλουμ. Και μετά από τις πηγές του Λούρου μπορείτε να έρθετε σε ένα μαγαζί που λέγεται λίγο πιο κάτω. Δίπλα στο ποτάμι. Ναι. Για φαγητό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πραγματικά δίπλα στο ποτάμι. Δεν γίνεται πιο δίπλα. Και είναι πολύ όμορφα. Δείτε. Καλημερούδια σήμερα εδώ από τους ασπάγγελους Ζαγοροχωρίων, όπου είναι μια πίθανη πολύ φθινοπορεινή μέρα. Έριξε καρέκλες. Εν τω μεταξύ είναι τρίτη μέρα, γιατί χθες πάλι δεν έκλεισα το βίντεο, αλλά επειδή δεν τράβηξα πολύ, είπα να τραβήξω και μια τρίτη μέρα. Μυρίζει η ατμόσφαιρα τέλεια, έτσι βροχερά και πάρα πολύ ωραία φθινοπορεινά, αλλά έχει κρύο. Και εγώ έχω βγει με το κοντομάνικο και τώρα πάω στα μάξι να κουκουλωθώ, γιατί έχει καλό κρύο, ε. Εσύ πώς νιώθεις ρε μπαμπά? Okay. Έχει καλό κρυάκι. Yeah. Έχω κοντήσει όμως τον Αλεξανδρή καλά. Φίδι, δες. Yeah. Ναι, κάποιος το πάτησε. Και φεύγουμε και πάμε Μέτσοβο. Είπαμε να πάμε στο Μέτσοβο σήμερα. Έτσι μια εκδρομή. Να το δούμε. Λοιπόν, πάμε στο Μέτσοβο όπως σας είπα. Από που δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Από έναν άλλο δρόμο, μάλλον όχι από Αγνατία. Και έχουμε έρθει από την απέναντι πλευρά των Ιωαννίνων. Δείτε, εκεί είναι τα Γιάννενα. Το νησάκι και η λίμνη των Ιωαννίνων. Και δείτε εδώ θέα τώρα, να μένεις εδώ κάπου, ψηλά. Και να βλέπεις αυτή την υπέροχη θέα. Εντάξει, είναι πανέμορφα. Και θέλω να σας το δείξω λίγο. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι εσείς δεν βλέπετε αυτό που μπορώ να δω εγώ στην πραγματικότητα. Η κάμερα δυστυχώς δεν μπορεί να σας το μεταφέρει στο 100%, αλλά... Αχ, θέλω να σας δείξω κάθε σημείο που αξίζει, σε περίπτωση που έρθετε. Να επισκεφτείτε τα μέρη που σας δείχνω τέλος πάντων. Είναι πολύ όμορφα, δείτε εδώ. Δεν φαίνεται, ρε, ένα άσπρο πράγμα φαίνεται. Κάτσε τώρα που είναι και το βουνό εκεί. Τώρα, ωραία, τώρα φαίνεται και λίγο ουρανός. Και φτάσαμε στο Μέτσοβο, όπου το πετύχαμε με έργα. Κάνουν κάτι έργα στο δρόμο και έχει λίγο φασαρία, αλλά παρόλα αυτά την ομορφιά του δεν τη χάνει. Παιδιά, το Μέτσοβο πραγματικά είναι από τους πιο ωραίους ορεινούς προορισμούς. Αν δεν έχετε έρθει, πρέπει να έρθετε στο Μέτσοβο. Είναι πανέμορφα και έχει και μια πάρα πολύ ωραία αύρα το Μέτσοβο, δεν ξέρω. Έχει πολύ ωραία αύρα. Και είναι πανέμορφα. Κάθε φορά που έρχομαι δεν το έχω γυρίσει ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια. Δεν έχει τύχει ποτέ να έρθω να μείνω. Έρχομαι μόνο ημέρες από Γιάννενα. Αλλά θα ήταν ωραία μια φορά να έμενα και στο Μέτσοβο, ε. Δεν έχει τύχει. Είναι πολύ όμορφα. Ευχαριστώ. Πώς περνάς το Μέτσοβο? Υπέροχα. Ωραία, ε. Λουδιές. Και καθαρός αέρας. Καθαρό οξυγόνο βασικά. Ωραία. Και από το Μέτσοβο ξαφνικά βρεθήκαμε στο Κουτσελιό. Είναι λίγο πιο έξω από τα Γιάννενα. Τέλος πάντων, μπήκα για να δω που βρισκόμαστε. Φύγαμε λίγο άρον-άρον γιατί μίλησα με μια κοπέλα στο Instagram η οποία μένει στο Μέτσοβο και μου είπε ότι το Μέτσοβο είναι γεμάτο με κρούσματα. Και ενώ λέγαμε να καθίσουμε να φάμε, λέμε καλύτερα ας πάμε κάπου αλλού. Όχι ότι το ξέρουμε τι γίνεται, αλλά εκεί ξέρουμε. Εδώ δεν ξέρουμε.
Τέλος πάντων. Αλλά το Μέτσοβο είναι πάρα πολύ όμορφο, πρέπει να πάτε. Έλα παιδιά, γυρίσαμε, επιστρέψαμε στη βάση μας, στο δωματίο μας εννοώ. Με έχουν φάει δρόμοι, με έχουν φάει δρόμοι πραγματικά, γιατί οδήγησα και από την Αθήνα μέχρι τα Γιάννενα σερί, και εδώ πέρα οδηγάω εγώ, γιατί παίρνουμε το δικό μου αυτοκίνητο, γιατί ήρθαμε και με τα δύο, και των γονιών μου ή τη γονείς μου θα καθίσουν, οπότε έπρεπε να πάρω και εγώ το δικό μου το αυτοκίνητο, να είμαι αυτόνομη να γυρίσω όποτε θέλω πίσω. Και επειδή το κάθισμα του Αλέξανδρου είναι στο δικό μου το αυτοκίνητο, οδηγάω εγώ. Και πραγματικά όσα χιλιόμετρα δεν έχω κάνει 13 χρόνια σαν οδηγός, τα έχω κάνει τώρα σε μία εβδομάδα. Είναι απίστευτο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Περνάμε ωραία, βλέπουμε ωραία μέρη, βγάζουμε ωραίες φωτογραφίες. Να έχει και ο Αλέξανδρος να θυμάται, να βλέπει τέλος πάντων και να του λέμε να αυτό ήταν εκεί και τέτοια πράγματα. Να δημιουργεί και εκείνο τις δικές του αναμνήσεις, βλέποντας και όταν εμείς του λέμε μια ιστοριούλα για το εκεί που πήγαμε. Και τώρα έχουμε στο δωμάτιο να ξεπλώσουμε και για απόγευμα το μόνο που έχω να κάνω είναι που θα έρθουν οι θείοι μου από κάτω πάνω εδώ στα Ζαγόρια για να μας δουν, να δουν και τον Αλέξανδρο που δεν τον έχουν δει, γιατί με το που γεννήθηκε ξεκίνησαν οι καραντίνες που κλεινόμασταν μέσα και όλα αυτά, οπότε δεν είχα καταφέρει να έρθω και δεν θα κάνω κάτι, οπότε λέω να το κλείσω εδώ αυτό το vlog. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που φύγαμε έτσι λίγο απότομα από το Μέτσοβο, να σας πω την αλήθεια, αλλά είπαμε να είμαστε προσεκτικοί για να μπορούμε να συνεχίσουμε και τις διακοπές μας. Μην κολλήσουμε το οτιδήποτε και κοπούνε και οι διακοπές μας λίγο απότομα, να γυρίσουμε και καλά πίσω, γιατί πρέπει να γυρίσω και στην Αθήνα. Σε λίγες μέρες έχω έναν γάμο που πρέπει να πάω, οπότε ας είμαστε όσο πιο προσεκτικοί μπορούμε. Βέβαια, οπουδήποτε μπορεί να το πάθεις, δεν λέω το αντίθετο, αλλά okay, αφού εκεί ξέραμε και μου είπε η κοπέλα ότι γίνεται χαμός από κρούσματα, λέω γιατί να το ρισκάρουμε, καλύτερα να φάμε κάπου αλλού. Αλλά στο Μέτσοβο ήταν μαγικά, μαγικά. Θέλω οπωσδήποτε στο μέλλον, τώρα για φέτος δεν νομίζω, για του χρόνου ίσως, έτσι χειμώνα όμως θα ήθελα, να έρθω και να μείνω Μέτσοβο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω, έχει πολύ ωραία βρα, όπως σας είπα, το Μέτσοβο, όταν πηγαίνω νιώθω έτσι πολύ, πάρα πολύ όμορφα. Είναι γεμάτο, έχει και τις καφετέριες του γεμάτες και τα ταβέρνες του γεμάτες και τα μαγαζιά για να πάρεις τα σουβενίρ σου είναι γεμάτα. Είναι πάρα πολύ όμορφο και προσεγμένο το Μέτσοβο. Τέλος πάντων αυτά. Θα σας αφήσω κάπου εδώ για να επεξεργαστώ και αυτό το βίντεο και να σας το ανεβάσω θεωρητικά μέσα στην εβδομάδα. Αυτά. Ελπίζω να σας αρέσουν τα βίντεο με τις εξορμήσεις και που σας δίνουμε κάποιες ιδέες έτσι, για το πού μπορείτε να πάτε και τι πράγματα μπορείτε να δείτε. Αν και βλέπω πολύ θετικά σχόλια, σας αρέσει πάρα πολύ να σας πηγαίνουμε έτσι, σε διάφορα μέρη και να σας προτείνουμε αξιοθέατα, να το πούμε. Αυτά. Σας φιλώ πάρα πολύ γλυκά, να προσέχετε και θα τα πούμε σύντομα.